Έχουμε πιάσει όλα τα τραγούδια, ναι, έτσι. Μα όλα τα τραγούδια είναι γραμμένα μέσα από τη ζωή. Και όλοι οι στιχουργοί εμπνέονται από δικές τους καταστάσεις τις περισσότερες φορές και γράφουν τραγούδια. Και ο Σάκης τραγουδούσε Σπάσαν τα πατώματα. Τη Εύη Δρούτσα. Μεγάλη στιχουργός. Αίμα, δάκρυα και δρότας. Αίμα, δάκρυα και δρότας. Και δεν έχει καρδιά μου σήμερα. Ξέρεις, να σου πω, σ' αρέσει ο Ρουβάς, έτσι. Είσαι μια ρουβίτσα. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Ίσως να ερωτευμένη και εσύ με τον Ρουβά. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν υπάρχει γυναίκα ωραία που να μην ερωτευμένη με τον Σάκη Ρουβά. Σου πέρασε τώρα αυτό. Νομίζω δεν έχει να κάνει με το πώς είσαι, νομίζω έχει να κάνει με το πώς είναι. Εντάξει, αλλά όλες οι ωραίες γυναίκες είναι ερωτευμένες μαζί του. Ακόμα. Είναι πολύ λαμπερός. Και νομίζω ότι αυτό είναι. Έχει γοητεία. Δεν είναι ότι είναι όμορφος. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εκπέμπουν μια γοητεία ανεξαρτήτως εμφάνισης. Έχει αυτή τη λάμψη. Έχει ένα πακέτο πραγμάτων που πραγματικά τον κάνει εντυπωσιακό. Ναι. Θέλουν οι γυναίκες. Τώρα βέβαια έχει μπει και στο χώρο της υποκριτικής στο δικό μας. Πώς το βλέπεις αυτό? Τον έχεις δει καταρχήν σε παράσταση? Όλα τα δύσκολα με να με ρωτάς. Τι... Όλοι οι άλλοι έρχονται και δεν τους λες τίποτα τέτοια. Βλέπεις. Ωραία, θα δεις από άλλο, θα ρωτάω και τον. Όχι, δεν θέλω να σε βάλω στα δύσκολα, ούτε να πάρεις θέση. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Απλά αν σ' αρέσει ένας τόσο ταλαντούχος, γιατί είναι ταλαντούχος και αυτό που έκανε μέχρι τώρα. Ας πούμε το σόου δεν το έχει κάνει άλλο στην Ελλάδα. Θέλω να πω, ήταν μοναδικό στο είδος του. Τώρα το στοιχείο αυτό το έχει βάλει και στο θέατρο. Αφού του γίνονται προτάσεις βέβαια, δεν πήγε μόνο και παιδιά θέλω να παίξω. Του γίνονται προτάσεις, τις αποδέχεται και πάει και παίζει. Τώρα ας πούμε κάνει τον Ηρακλή με μεγάλη επιτυχία. Εγώ που τον είδα στο ρόλο του Διονύσου το καλοκαίρι, που τον είχα δει, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ και με εντυπωσίασε. Δεν ήθελα να ρωτήσω αν συμφωνεί με το βραβείο Κουν που πήρε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ούτως άλλως σε καμία κριτική επιτροπή. Μα δεν σε ρώτησα γι' αυτό. Σούπα, δεν θα σε ρωτούσα αυτό. Σούπα, αν τον έχεις δει και αν σου άρεσε. Αν σε προσέβαλα, συγγνώμη. Καθόλου. Σύμφωνοι με το βραβείο Κουν που πήρε. Δεν μπορώ να ξέρω, γιατί θα σου πω κάτι. Για να μπορείς να κρίνεις, πρέπει να έχεις δει όλες τις ερμηνείες στην αρχαία τραγωδία, το συγκεκριμένο καλοκαίρι, όλους τους άντρες. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έκριναν ήταν 15 ηθοποιούς να ερμηνεύουν συγκεκριμένους 15 ρόλους. Εγώ είδα 5-4 ηθοποιούς να ερμηνεύουν κάποιους ρόλους. Το θέμα είναι το σημαντικό ότι σου άρεσε ο Σάκης. Μ' άρεσε πολύ. Είπαμε όλοι καλώς είναι να γίνονται τέτοιες δουλειές και τέτοιες προτάσεις, να πηγαίνει και καινούριος κόσμος και νεαρό κόσμος στο θέατρο, έστω και με αφορμή το Σάκη. Και στο Hollywood, ας πούμε, βλέπω ηθοποιούς τύπου Meryl Streep. Που δεν είναι τύπου, μην το λέω και έτσι. Ναι, ναι. Ας πούμε, είναι. Καλή ημέρα, εντάξει. Είναι ενδεχομένως ένα φαινόμενο της υποκριτικής τέχνης, η οποία έχει κάνει από ταινίες, όπως ας πούμε τώρα που παίζεται μια ταινία στους κινηματογράφους, που είναι παροδία musical, μέχρι πάρα πολύ πιο σοβαρές και πιο εκλεπτισμένες, ας πούμε, καλλιτεχνικά ταινίες. Και είναι εντελώς αποδεκτό. Και εδώ πέρα.